Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει συμβεί. Γιατί επίθεση με μπογιές δέχτηκε το σπίτι του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγιερμού, Γιώργου Καρατζαφέρη. Βλέπουμε εδώ πέρα και εικόνα έξω από το σπίτι, όπου άγνωστοι έγραψαν συνθήματα εναντίον του Γιώργου Καρατζαφέρη σχετικά με τα όσα είχε μιλήσει και είχε πει για την υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου, που θυμόμαστε. Το τι ακριβώς είχε συμβεί στο κέντρο της Αθήνας όταν είχε πάει να ληστέψει τον Κοσμοτοπόλη. Πάμε να ακούσουμε παρακαλώ πολύ τις δηλώσεις του κύριου Γιώργου Καρατζαφέρη σχετικά με αυτή την επίθεση που δέχτηκε έξω από το σπίτι του. Είναι προφανές ότι ζούμε σε έναν ιδιότυπο φασισμό. Όποιος δεν συμφωνεί με τον τρόπο ζωής τους, βάλεται και διαβάλλεται. Θα το υποστούμε και αυτό, αλλά στο τέλος πιστεύω ότι θα κερδίσει η υγιής κοινωνία. Μάλιστα. Κύριε Καμπούρη, εμείς που είμαστε μέλη και στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, κάτι τέτοιες πράξεις δεν μας φοβίζουν. Αντίθετα, μας γιγαντώνουν και μας κάνουν με σιδερένια θέληση. Αυτό να μάθουμε. Και η αλήθεια του Προέδρου είναι και αλήθεια δικιά μας. Επειδή δεν συμφωνεί με τον τρόπο ζωής του Πρωτοφυλόφιλο, πήγανε και να τους σπάσουν το σπίτι και να του ρίξουν μπογιές. Μα δεν είπε και τίποτα ψέματα, κύριε Καμπούρη. Την επειδή δεν συμφωνεί με τον τρόπο ζωής του Πρωτοφυλόφιλο. Δηλαδή θα μπαίνει ο άλλος μέσα στο σπίτι μου και θα του ζητάω εγώ πιστοποιητικό εάν έχει AIDS, εάν είναι ομοφυλόφιλος, εάν είναι LBG, τι δεν ξέρω εγώ τι. Δεν το κατάλαβα δηλαδή αυτό. Θα του λέω πες μου τι είσαι. Αυτά είπε ο άνθρωπος. Καθένας έχει δικαίωμα να πει τη γνώμη του. Γι' αυτό το είπε η Δημοκρατική Κοινωνία. Και οι αντιδράσεις δεν χρειάζονται, δεν κατάλαβα. Δεν το θα μας φοβήσουν δηλαδή. Δηλαδή θα κινδυνεύουμε. Γιατί? Μα δεν εδώ είμαστε όποτε θέλουν να έρθουν. Εμείς εδώ λέμε τη γνώμη μας. Βγήκαν κάποιοι και του κολλήσαν ένα χαρτί. Αυτά όμως τα παιδάκια. Τα 50 παιδάκια που γυρίζουν. Οι τραμπουκισμοί. Που πάνε και σπάνε τις τζαμαρίες. Σε όποιον δεν συμφωνεί μαζί τους, πετάνε μπογιές ή ξυλοκοπούν ανθρώπους, δεν θα περάσει. Θα αλλάξει το σύστημα. Αυτοί είναι όλοι δειλοί. Είναι απλά δειλοί που κρύβονται και βγαίνουν και κάνουν αυτό που κάνουν. Αυτό γίνεται πάντα όμως. Μένουμε εδώ, θα πούμε ότι η με την ανοχή βέβαια των. Βέβαια. Παραπάνω, έτσι. Των κρατούντων, με την ανοχή των κρατούντων. Ναι, και αυτό. Πού είναι η αστυνομία? Μα δεν υπάρχει. Αυτό μου αρέσει που είπες, Φίλιππε, η αστυνομία ψάχνει. Να δούμε τι θα βρει. Όχι τι ψάχνει. Να δούμε τι θα βρει. Σιγά μην ψάξει. Σωστό αυτό. Πάμε. Πάμε τώρα. Πάμε. Έχουμε τώρα εδώ.